Ως πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, την κυρία Υπουργό, και θέλω να δηλώσω ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης για λόγους αυτονόητους εθνικούς, όπως πολύ ορθά υπάρχει και το Υπουργείο Αιγαίου, επίσης για λόγους αυτονόητους εθνικούς. Και όχι μόνο, αλλά και για λόγους αποκέντρωσης και για λόγους λειτουργικούς. Πίστευα και πιστεύω πάντοτε, και οι συνάδελφοί μου στη συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν το ίδιο, ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερος ρόλος και περισσότερες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα με μία σειρά από λειτουργίες κρατικές κεντρικές από τους κεντρικούς φορείς και τα Υπουργεία στην Αθήνα, εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, για να εξυπηρετούνται οι πολίτες, οι φορείς, γιατί όχι και οι Δήμοι, σε τοπικό επίπεδο και να μην χρειαστεί κάθε φορά να μισθώνουμε αεροπλάνα και να εκστρατεύουμε ξενοδοχεία κλπ. Στην Αθήνα για να λύσουμε προβλήματα των οποίων η επίλυση μπορεί να χρειαζόταν και ελάχιστα λεπτά. Επίσης, κατά την άποψή μας, είναι ορθή η ιδέα ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις ή να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας και μάλιστα θα έλεγα να πεδίο δόξης λαμπρών, αφού υπάρχει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ο ελεκτής νομιμότητας να εδρεύει εδώ. Και κάποιες αρμοδιότητες τις οποίες ασκούσε η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης θα μπορούσαν να διεκπεραιώνονται και από εδώ, από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θέλω να ευχηθώ στην κυρία Υπουργό καλή δύναμη και καλή επιτυχία.